Λίγες ώρες έχουν μείνει μόνο για τη μεγάλη πρεμιέρα του 5ου κύκλου του MasterChef. Η εκπομπή στη Φωλιά των Κούκου μετέφερε μερικά πλάνα από το άκρος ανανεωμένο πλατό και εξήγησε και ένα νέο κανόνα που θα ισχύει στις οντισιόν. Η αγαπημένη εκπομπή μαγειρικής επιστρέφει και όπως λένε και οι κριτές στο τρέιλερ, τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Το πλατό έχει αλλάξει, αν και ο βασικός χώρος της κουζίνας παραμένει ίδιος και περιμένει πως και πως τους νέους παίκτες. Φέτος θα δούμε και μία αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής των οντισιών, καθώς οι παίκτες που θα κάνουν ένα πολύ καλό πιάτο και θα αποσπούν 3 νέα από τους κριτές, θα περνούν απευθείας στο σπίτι και δεν θα περνάνε στο bootcamp, όπως θα γίνεται με όλους τους υπόλοιπους. Θυμίζουμε πως σε αυτόν τον κύκλο του MasterChef, θα δούμε 3 νέα πρόσωπα. Δείτε εδώ ποιος θα είναι ο ρόλος τους, MasterChef, τεράστια αλλαγή στο νέο κύκλο, έτσι θα μπουν οι παίκτες στο σπίτι. Οι οντισιόν, δεν θα είναι ατομικές αλλά οι διαγωνιζόμενοι θα εισέρχονται στην αίθουσα ανά τετράδες, τηρώντας πάντα την απαιτούμενη απόσταση. Οι παίκτες θα μαγειρεύουν ταυτόχρονα και στο τέλος οι τρεις κριτές θα δοκιμάζουν το κάθε πιατό, ανακοινώνοντας ποιος διαγωνιζόμενος θα συνεχίσει στην επόμενη φάση. Δεν δίνεται λευκή ποδιά, παρά μόνο η λεκτική επιβεβαίωση πως το πιάτο τους περνάει στην επόμενη φάση. Οι 50 καλύτεροι μάγειρες θα προκύψουν από την πρώτη οντισιόν, οι οποίοι θα μονομαχήσουν σε μια σειρά απαιτητικών διαδικασιών και οι καλύτεροι θα μπουν έτσι στο σπίτι του διαγωνισμού. Επιπλέον, ο κάθε παίκτης θα λειτουργεί ανεξάρτητα, χωρίς το τέλος να μοιράζεται τη νίκη με τον μέντορά του. Καθώς οι κριτές δεν θα αναλάβουν φέτος αυτόν τον ρόλο, τέλος, ο coach των παικτών θα είναι ξανά ο Γιάννης Αποστολάκης και εξαιτίας του κλεισίματος των εστιατορίων, ο ίδιος θα βρίσκει τρόπους γευσιγνωσίας και χαλάρωσης των παικτών. Δείτε, παρεμπιπτόντος, και την επίσημη ανακοίνωση με όλες τις λεπτομέρειες.